λαμπρότητα και με σύμμαχο τον καλό καιρό, εκατοντάδες χανιώτες τίμησαν σήμερα την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και τη μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σε εορταστικές εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν με την παρέλαση μαθητών παραδοσιακών συλλόγων, εθελοντικών ομάδων και τμήματων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη. Και ο ναυός παρελάσσου στον άγνωστο στρατοστήρας της Μωράς Χανίων. Είμαστε εδώ για τους αγώνες πάνω απ' όλα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της χριστιανοσύνης. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου χρόνια πολλά σε όλη την Κρήτη, πάνω απ' όλα υγεία. Οι βουλευτές των Χανίων και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στα μηνύματά τους για την ημέρα αναφέρθηκαν στους αγώνες για την ελευθερία και στο χρέος όλων να διαφυλάξουν τις παρακαταθήκες των προγόνων μας. Η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει αισιόδοξη και με ελπίδα. Σίγουρη στα σύνορά της χάρη στις ένοπλές μας δυνάμεις, βλέποντας ένα μέλλον καλύτερα να διαγράφεται για την κάθε μία και για τον καθένα από μας. Η χώρα μας συνεχίζει μπροστά με το κεφάλι ψηλά, με αισιοδοξία, ασφάλεια και προκοπή το δρόμο της προόδου και της ευημερίας. Τιμούμε όλους αυτούς οι οποίοι δώσανε όλους εκείνους τους αγώνες για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, έχουμε παρακαταθήκη τα ιδανικά τους. Και προχωράμε. Με σεβασμό, δέος και ευγνωμοσύνη στεκόμαστε μπροστά στη μνήμη των ηρώων του 1821. Καταδεικνύουμε τη βούλησή μας να διατηρήσουμε τη χώρα που την έκαναν ελεύθερη, δοξασμένη και ακόμα καλύτερη. Παρότι τη μεγαλύτερη διαδρομή που έχουμε ως τώρα διανύσει, κάποια περιστατικά και κάποια γεγονότα που συμβαίνουν τώρα που αποδεικνύουν την εθνική μας επιπολαιότητα, αν μη τι άλλο, όπως αυτό που ζήσαμε πρόσφατα με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δείχνει ότι κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει όπως πρέπει να γίνουν και έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Οφείλουμε απέναντι σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν να εκφράζουμε την αισιοδοξία μας και τη δύναμη ότι θα υπερβαίνουμε όλες τις δυσκολίες και κάθε μέρα θα παραδίδουμε μια καλύτερη χώρα στις επόμενες γενιές. Της παρέλασης προηγήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης.